Βγήκατε σέλφι. Μπήκατε μέσα σε αυτές τις αναμνηστικές. Μπήκαμε στις αναμνηστικές και ήταν ένα πανηγυρικό κλίμα. Ήταν πολύ εγκάρδιο το κλίμα και πολύ φιλικό. Τι πανηγυρίζετε? Δεν είναι η πρώτη φορά. Την πολιτική ζημία που παραδέχονται και οι δύο αρχηγοί ότι έχουν. Δηλαδή, εδώ αυτό έχει μια αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία λέει οι πρέσπες μας δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα, το ξέρουμε. Αλλά από την άλλη, οι δύο αρχηγοί, να το πω ολόκληρο, επιμένουν να υπενθυμίζουν αυτή την συμφωνία. Και αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Αφού χάνεις ψήφους από αυτό, γιατί τη θυμίζεις? Καταρχάς, κύριε Λυσκαράτου, να μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί σας. Με ποιον πράγμα? Με ότι χάνεις ψήφους. Α, όχι, συγγνώμη, πρωθυπουργό, δεύτερο, στο προκτορείο μία. Εντάξει. Ότι ξέρουμε. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι δεν χάνουμε ψήφους με αυτό. Δεν χάνετε ψήφους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε κιόλας και θα σας εξηγήσω και γιατί. Πείτε μας, ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι προφανώς πρέπει να πανηγυρίζουμε για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Τα θετικά, τα πρώτα θετικά, αν θέλετε, τα είδατε χθες. Τα ανακοινώθηκαν, υπογράφηκαν μέσα σε πολύ σύντομο σύστημα δεκάδες συμφωνίες που δείχνουν την κατεύθυνση. Πού θα βαδίσουν τα Βαλκάνια και πού θα βαδίσουν οι σχέσεις οι δικές μας με τη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά από εκεί πέρα, γιατί να μην πανηγυρίσουμε ότι σπάμε ένα δογματισμό μιας ακροδεξιάς αντίληψης και ενός, αν θέλετε, παραμυθιού που υπήρχε στη χώρα σε σχέση με τα βόρεια σύνορά μας και με τις γείτονες χώρες, που κρατούσε τη χώρα καθυλωμένη, απομονωμένη, περιθωριοποιημένη από την ενδοχώρα της. Το που λέγανε όμως και οι γείτονες το μεγάλο παραμύθι, κύριε Υπουργέ, μην το ξεχνάμε. Μα εγώ δεν αυτό. Είπα ότι το, το μεγάλο παραμύθι. Μόνο οι ακροδεξιές πολιτικές εταιρείες. Ακούσατε προηγουμένως, έγινε στη Σορβόνη, έτσι. Ναι, ναι, άκουσα βεβαίως. Μα τα ίδια επιχειρήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία και η ακροδεξιά στη χώρα μας, τα έχει και στη Βόρεια Μακεδονία. Τα έχει και στην Αλβανία, τα έχει και στη Βουλγαρία. Επομένως, καλό είναι κάποια στιγμή να πανηγυρίσουμε ότι οι κυβερνήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια σπάνε αυτό το δογματισμό που υπάρχει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Αποκαθιστούμε τις ιστορικές, αν θέλετε, σχέσεις και διαδρόμους που έπρεπε να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Να θυμίσω ότι εμείς με τον λαό της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουμε πολεμήσει ποτέ ενάντια. Μόνο μαζί. Και έχουμε φτάσει να πιστεύουμε με αυτά που ακούγονται ότι είναι ο κύριος εχθρός του λαού. Από την άλλη, βέβαια, τώρα για να μην, έθνος. Να μην αλλοιώσουμε την τάση που θα σηκωθώ όμως τώρα. Εγώ θα σηκωθώ όμως τώρα να φέρω ένα νερό στο κύπελλο για να το πω. Δεν είναι κακό. Όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε δεν θα πάω στα πολλά χρόνια πίσω. Όχι αυτό, ποια πολλά χρόνια, για τώρα λέμε. Ναι, όλα αυτά που είδαμε πρωθυπουργούς της χώρας μας. Ως αντιπαλότητα στις δύο πλευρές, συγγνώμη Υπουργέ, έρχεται ως αντίδραση από ελληνικής πλευράς στη δράση των γειτόνων. Θέλω να πω τι έλεγαν αυτοί, το λέγαμε και πριν. Όχι κύριε Λασκαράτο μόνο. Όχι μόνο. Εδώ υπάρχουν φωνές που λέγανε και ήταν και κυρίαρχες, αν θέλετε, τα προηγούμενα χρόνια, ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Το θυμάστε? Το λένε και σήμερα. Και σήμερα το λένε. Ναι, το λένε αυτό, και σήμερα. Αυτό δεν είναι αλυτρωτιασμός της δικής μας ακραίας πτέρυγας του πολιτικού συστήματος σε σχέση με τις γειτονές χώρες? Εντάξει, δεν εξήγησε όμως και κανείς πολύ καλά, Υπουργέ, το γεωγραφικό προσδιορισμό, τη γεωγραφική. Τι εννοείται δεν το εξήγησε καλά? Τη γεωγραφία της περιοχής. Θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός εξήγηση, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Μητσοτάκης θέλει εξήγηση. Εκείνος πρέπει να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Να μας το εξηγήσει. Κύριε Σπίρτζε, εσείς όμως κάνατε έφοδο, δηλαδή, όλη τη διαδικασία ώστε στην Μακεδονία και στην να εξηγηθεί όλο αυτό και να μπείτε σε έναν εθνικό διάλογο. Διότι πολλά, η αντιπολίτευση τουλάχιστον, πολλά στελέχη που έρχονται εδώ επιμένουν και σε αυτό το σημείο. Στο ότι χάσατε την ευκαιρία και δεχτήκατε την ταυτότητα και την γλώσσα. Πάμε πάλι. Ναι. Πάμε πάλι. Μα αυτό είναι το θέμα δηλαδή, τους για όνομα, που βάζουν πάνω στο τραπέζι, κύριε Σπίρτζη. Πραγματικά... Και σας καταλογίζουν ότι δεν τους καλέσατε να το συζητήσετε να μας... όλοι όχι, μαζί βέβαια, αυτό, γιατί τους είναι ένα καλέσει, θέμα. Τους είχε καλέσει ο κύριος Κοτζιάς. Κύριε Σπίρτζη, όσοι περνάνε από εδώ, αλήθεια σας το λέμε, όσοι περνάνε από εδώ έχουν πρόβλημα με την συνεννόηση και λένε το λάθος που έγινε. Όσο περνάει ο καιρός, θα μας κατηγορήσουν και γιατί δεν τους καλέσαμε. Δεν ξέρω εγώ πού, για να τους εξηγήσουμε μία-μία τις συμφωνίες που έγιναν. Όσο αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός τα θετικά της συμφωνίας αυτής και της εφαρμογής τους, θα δείτε σε λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, το συνηθίζει άλλωστε, να πανηγυρίζει για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ είμαστε. Ακόμη πάντως ήδη δεν έχουν... έχει μετατοπιστεί. Ακόμη πάντως δεν έχουν γίνει γνωστά στον ελληνικό λαό και ούτε η χθεσινή ημέρα που τη λέμε πανηγυρική, που υπογράφησαν
τόσες συμφωνίες που ήρθαν, έγιναν 500 συναντήσεις περίπου, όπως γράφει το Έθνος σήμερα. Να το πω εγώ χειρότερα, Νίκο. Δεν το καταλάβω, Νίκο. Κύριε Υπουργέ, γιατί πιστεύετε ότι μόλις πετάξουν τα ελληνικά αεροπλάνα και εποπτεύουν τον ενιαίο χώρο του γείτονο, αντί να το κάνει ο Ερντογάν αυτό, θα ξυπνήσει το πρωί ένας πολίτης και θα πει: αχ, τι ωραία συμφωνία, πετάνε από εκεί τα αεροπλάνα. Πώς θα το καταλάβει ο πολίτης? Θα σας πω πώς θα το καταλάβει. Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά που. Επειδή είπατε τα ωφέλη της συμφωνίας. Τα ωφέλη της συμφωνίας. Ένα από αυτά είναι και το ένα είναι αυτό που λέτε. Προστασία του FIA, του σκοπίου. Που όμως, για να δούμε λίγο τι σημαίνει. Γιατί μέχρι τώρα μας παρουσίαζαν ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι. Και εγώ δεν ξέρω ότι ο μεγάλος μπαμπούλας που θα έρθει να μας καταλάβει τη Μακεδονία. Και ξαφνικά βλέπουμε να δέχεται αυτός ο λαός που είναι ένας φτωχός λαός στα βόρεια σύνορα. Δικός σας εταίρος, πρώην εταίρος, είπε ότι σε 20 λεπτά μπαίνουμε και τα πιάνουμε τα Σκόπια. Δεν το είπε πολιτικός σας αντίπαλος, ναι. Πρώην δικός σας εταίρος. Καλά, εντάξει. Και γι' αυτό αποχώρησε από την κυβέρνηση. Όπως θυμάστε. Ναι, αλλά ξέρατε με ποιον ήσασταν στην κυβέρνηση. Ναι, ξέραμε και ξέραμε και για τους λόγους που είμαστε στην κυβέρνηση, όχι για τέτοια θέματα. Αλλά για να δούμε. Λοιπόν, αυτός ο λαός λοιπόν που είναι πολύ εχθρικός. Λαός στο ελληνικό έθνος, ξαφνικά δέχτηκε να υπερασπίζεται τα σύνορά του η χώρα μας μέσα από το ΝΑΤΟ. Και χαμογελάω, γιατί το επόμενο βήμα θα είναι να δούμε τα θετικά της ένταξης αυτής της χώρας ή της προένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κάποιοι, και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, λέει ότι εμείς θα βάλουμε βέτο για να μπει αυτή η χώρα και να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λέτε ότι δεν θα βάλει μια δημοκρατία βέτο. Λέτε ότι δεν θα βάλει βέτο. Αντί η εθνική, εγώ λέω ότι είναι τόσο στρεβλή η άποψη της Νέας Δημοκρατίας στο να μη συμμετέχει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, στο να μη συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι να γελάει κανείς. Δώστε μας δύο ειδήσεις, παρακαλώ. Χθες έγινε μια επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου ελληνικού και ήταν ιστορική πράγματα, όπως και να μην κάνει συμφωνία. Ήταν και 150 επιχειρηματίες και θεσμικοί, δηλαδή από τις ενώσεις επιχειρηματιών, από το Οικονομικό Επιμελητήριο και από αλλού, που συμμετείχαν εκεί, όταν έγινε προσπάθεια να συμμετείχουν. Ωραία, τις δύο ειδήσεις λοιπόν θέλουμε. Θυμάστε πρώτη, όλο αυτό το story, ας πούμε, του επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης. Και ναι, συμμετείχε το επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, δεν συμμετείχε. Εγώ επειδή ήμουν στο αεροπλάνο, πάντως με τους επιχειρηματίες, να σας πω. Να σας το πω ως ρεπορτάζ, είχε το ρεπορτάζ, επειδή ήμουν στο αεροπλάνο που από τα Σκόπια έκανε πρώτη στάση στη Θεσσαλονίκη και μετά δεύτερη στάση στην Αθήνα. Άδειασε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκαν πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Όχι μόνο αυτό, κύριε Λασκάρατο. Πείτε μας, αλλά αυτοί που δεν ήρθαν και καλέσανε και τον κύριο Μητσοτάκη να τους μιλήσει, έχουν και επιχειρήσει στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτά γιατί δεν τα λέτε. Να ρωτήσω κάτι όμως. Αυτοί που αντιδρούν στη Θεσσαλονίκη εναντίον της συμφωνίας και ότι δεν μετέχουν. Μια στιγμή, κυρία Μιχηλιδάκη. Γιατί αυτό είναι τραγικό, ας πούμε. Αυτοί που αντιδρούν στη συμφωνία και δεν έρχονται στην επιχειρηματική αποστολή έχουν εταιρείες στα Σκόπια εδώ και χρόνια. Μα και αυτοί που ήρθαν όμως στη Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια. Είναι τρομερό. Και αυτοί που ήρθαν δραστηριοποιούνται ήδη στην Βόρεια Μακεδονία. Όχι βέβαια, οι εργοληπτικές εταιρείες. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερες δραστηριότητα. Οι ενεργειακές εταιρείες δεν έχουν δραστηριότητα. Οι εταιρείες που σχετίζονται με δίκτυα γενικότερα και δίκτυα πωλήσεων και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και μεταφορικά δίκτυα δεν έχουν δραστηριότητα. Άρα τώρα ανοίγει ο δρόμος βεβαίως, για τέτοιες συνεργασίες. Όταν έχουμε τον επόμενο καιρό και αυτές είναι και οι συμφωνίες που υπογράφησε, να αναβαθμίσουμε και να φτιάξουμε νέα δίκτυα οδικά και συνδρομικά που να διασφαλίζουν κοινές εταιρείες. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ καθαρά. Θα κάνουμε απόβαση. Πάμε να χτίσουμε μια στενή σχέση φιλίας και συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Κανένα deal έκλεισαν οι επιχειρηματίες. Θέσεις ήσασταν στο φόρουμ, μετά ήσασταν και στο δείπνο το οποίο κράτησε και αρκετά. Δεν γίνεται όπως είδατε σε μία ημέρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μία διάθεση για συνεργασίες στον τομέα των υποδομών, στον τομέα των μεταφορών, στον ενεργειακό τομέα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στην πρωτογενή παραγωγή ήταν ο Υπουργός Γεωργίας με μια σειρά από συμφωνίες και δράσεις που θα γίνουν τον επόμενο καιρό. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των startups εταιριών, είναι λοιπόν μια χώρα, να σου πω, αν θέλετε για το Υπουργείο, υπογράψαμε τρεις συμφωνίες. Για πείτε μας. Η μία συμφωνία περιλαμβάνει την αναβάθμιση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου.
Άρα θα γίνει μια κοινή εταιρεία, όπως έχουμε συμφωνήσει και με τη Βουλγαρία, για να υλοποιήσει, να μελετήσει, να οριμάσει και να υλοποιήσει το σιδηροδρομικό και το ειδικό δίκτυο. Και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη για να συμμετέχει και η Σερβία σε αυτή την εταιρεία. Και καταλαβαίνουμε όλοι τα ωφέλη από το να μπορεί ένα εμπόρευμα, θέλετε ένα φορτίο, από το λιμάνι του Πειραιά, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης, να είναι σε σύντομο χρόνο στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης μέσω μιας συνδρομικής υποδομής αξιόπιστης ή μέσα από ένα οδικό δίκτυο. Η δεύτερη συμφωνία περιλαμβάνει ότι θα έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας, διαδικασιών, τεχνικών προδιαγραφών, ό,τι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χώρα μας και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου στο αρμόδιο αντίστοιχο Υπουργείο, που το δέχτηκαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η τρίτη συμφωνία αφορά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που περιλαμβάνει συνεργασία σε όλα. Δηλαδή, θα μας εξηγήσετε αυτό. Αυτό είναι ο πρωθυπουργός, ότι το αεροπλάνο έκανε παράκαμψη και δεν περνούσε πάνω από από τα Σκόπια, όπως τα λέγαμε. Αυτό το κάναμε επειδή δεν θέλαμε, επειδή... Αυτό το κάναν κάποιες εταιρείες ή, αν θέλετε, κάποιες υπηρεσίες, γιατί όταν διέρχεται ένα αεροπλάνο πάνω από μια χώρα, μπαίνει στο FIR αυτής της χώρας. Άποτε να γνωρίζει το... Δεύτερο, αφήνει χρήματα σε αυτή τη χώρα. Κάθε αεροπλάνο που διέρχεται από το δικό μας συνέδριο χώρο αποδίδει αρκετά χρήματα στην δική μας χώρα. Αυτή η επιτήρηση του FIR γίνεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Θα γίνεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βόρειας Μακεδονίας. Τους ελεκτές θα τους εκπαιδεύει η χώρα μας. Τους επιθεωρητές των αεροδρομίων θα τους συνδράμει η χώρα μας. Την πιστοποίηση των αεροδρομίων, των συστημάτων τους, μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και των συστημάτων και των αεροδρομίων και των διαδικασιών θα συνδράμει η δική μας χώρα. Θα δίνονται δεδομένα από τα δικά μας ραντάρ στο δικό τους ηλεκτρονικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σπύριζη, έχει και προχωρήσει. Έγινε και θέμα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, με τη μίκρα. Δεν γελάει κανείς. Για πείτε το. Δηλαδή. Γιατί είναι, να γελάει. Είναι σε όλα τα site αυτή τη στιγμή. Εξηγήστε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε το αεροδρόμιο Μακεδονία ως αεροδρόμιο Μακεδονία το δικό μας, ναι, και το είπε μίκρα. Ναι, ακούστε. Αυτό εμείς, υπάρχει. Εμείς αυτό δεν θέλουμε, να διαψεύδουμε. Ναι. Δεν θέλουμε να διαψεύδουμε τα fake news της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μεταφέρουμε το ραντάρ που είναι στο τρίλοφο της μίκρας στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για να τους κάνουμε να αισθανθούν καλύτερα. Δεν μπορεί δηλαδή αλλιώς να ξέρετε, το αεροδρόμιο λεγόταν παλιά μίκρα. Το αεροδρόμιο λέγεται Μακεδονία. Τώρα, από το 92, τώρα, όπως διαβάζουμε και μετά. Ερωτήθηκα και εγώ όταν πήγα στην προηγούμενη φορά, όχι χθες, στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, αν θα αλλάξουμε το όνομα. Ήταν σαφέστατη η απάντηση ότι δεν θα αλλάξουμε όνομα. Ούτε ο Πρωθυπουργός λίγο ψύχησε για να μην το πει Μακεδονία. Το ραντάρ όμως που έχει τα δεδομένα δεν είναι το αεροδρόμιο. Ναι, είναι στο είναι, λόφο της Μίκρας. Είναι στο τρίλοφο, είναι στο τρίλοφο, στην περιοχή την ευρύτερη λέγεται Μίκρα. Θα τους μάθουμε πώς λέγεται. Και δίνει δεδομένα σε εμάς και θα τα δίνουμε και στη Βόρεια Μακεδονία. Και καταλαβαίνετε τα θετικά ωφέλη. Υπουργέ. Αν σκεφτεί κανείς από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο λειτουργός του αεροδρομίου της Βόρειας Μακεδονίας είναι τουρκική εταιρεία. Αυτά δεν τα λέει κανείς όμως. Αν αφήναμε δηλαδή αυτή την φοβερή εθνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του συντηρητικού και ακροδεξιού χώρου, θα δίναμε αυτή τη χώρα δώρο σε αυτούς που θέλουν τα Βαλκάνια. Τώρα θα φύγει μισό λεπτό. Είπε ότι αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Σπίτζη, λέτε ότι η λειτουργός είναι η τουρκική εταιρεία. Τώρα θα πάψει να είναι η τουρκική εταιρεία ή θα παραμείνει η τουρκική εταιρεία. Μα είναι δυνατόν. Έχουν σύμβαση όρου μέχρι να τελειώσει θα είναι η τουρκική εταιρεία. Αλλά ο έλεγχος, όπως έχουμε κι εμείς έναν άλλο operator που δεν είναι ούτε δημόσια εταιρεία ούτε ελληνική εταιρεία, σε 14 αεροδρόμια θα ελέγχεται. Τη Fraport έχουμε εμείς. Ναι, όχι μόνο τη Fraport. Μόνο τη Fraport. Ναι, θα έχουμε. Αλλά θα ελέγχεται οι διαδικασίες όλες και όλα τα υπόλοιπα θα είναι από τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας Βόρειας Μακεδονίας, που θα συνδράμει η δική μας υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες στη δική τους. Ερώτηση επί της ουσίας και επί της συμφωνίας δηλαδή. Βεβαίως. Προχωράει η υλοποίηση της συμφωνίας με γοργούς ρυθμούς ή έχουμε μείνει πίσω, περπατώντας κανείς στα Σκόπια, στην πόλη,
κοιτώντας τα κυβερνητικά κτίρια, τα υπουργεία, περπάτησα. Τι αισθήματα είχα, να σας κάνω εγώ ρεπορτάζ. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Υπουργέ, για τη συμφωνία, μην κάνουμε γενική κουβέντα. Όχι, δεν είναι γενική κουβέντα. Μισό λεπτό. Είδα τα υπουργεία, είδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, που έλεγε Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Δεν είχε αλλάξει ταμπέλα. Ξέρετε κι εσείς ότι στο κυβερνητικό κτίριο άλλαξε μια μέρα πριν φτάσει ο Πρωθυπουργός. Στα αγάλματα ακόμα οι ταμπέλες δεν έχουν μπει. Μιλάω για τις ταμπέλες, γιατί αυτά είναι εύκολα. Παραγγέλνει σήμερα, αύριο μεθαύριο σε μια εβδομάδα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ταμπέλες έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν βγάλει αγάλματα, έχουν αλλάξει. Πάντως, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε. Σε στάδια, σας διακόπτω, σε συμβολικούς. Ο Δασκαλάτος μας έφερε δώρο το Μεγάλο Αλέξανδρο από τα Σκόπια. Εντάξει. Το άγαμα. Εντάξει. Δωράκι. Ο σουβενίρ πουλάνε αυτό. Να σας πω ότι αν πάμε μαζί. Δεν σας κάνουμε επίθεση, απλώς σας λέμε. Αυτό το εντάξει, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, το ακούει ο τηλεθεατής καλά. Το ακούει ο τηλεθεατής καλά. Ότι αν πάμε και στην Αίγυπτο, στην Αλεξανδρία, θα σας φέρω και εγώ από εκεί σουβενίρ. Να κάνουμε άλλη μια. Αν πάμε στην Αλεξάνδρεια, θα δούμε στην πύλη με ελληνικά γράμματα, η ίδια Αλεξάνδρεια, να τιμάμε αυτό τον τρόπο, τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι πολύ διαφορετικό, κύριε Υπουργέ, να μην μπλέκουμε τώρα. Από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι σήμερα. Να μην μπλέκουμε το πώς τιμάμε έναν πολιτισμό. Όχι. Και πώς καπηλευόμαστε έναν πολιτισμό. Γι' αυτό η συμφωνία λέει να μπει η διευκρίνηση. Ότι αυτά περιλαμβάνονται μέσα στη συμφωνία. Άρα μη μας εγκαλείτε για αυτά που προβλέψαμε. Προέκταση αυτού πάντως, κύριε Σπίρτη, και δεν έχει βρει λύση. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Είναι το θέμα με τα εμπορικά σήματα. Και το ξέρετε και νομίζω ότι στάθηκαν σε αυτό. Ναι, και αυτό οι δύο, και ο κύριος Ζάιφ και ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς θέλει χρόνο να διευθυνθεί, αλλά δημιουργεί θέματα και προβλήματα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι από τη συμφωνία, κύριε Μιχελιδάκη. Όχι, αλλά αυτό αφού ήρθε η συμφωνία, πρέπει να αποκαταστήσει. Ναι, αλλά αφού έρχεται συμφωνία και υπάρχει πια γραπτό κείμενο. Βεβαίως, πρέπει και αυτό να αποκαταστήσει. Όπως το λέτε, αλλά να το διευκρινίσουμε αυτό. Mm-hmm. Ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έγινε τώρα, δεν δημιουργήθηκε τώρα, είναι δεκαετιών. Τώρα με τη συμφωνία δρομολογήθηκε η λύση του. Αυτή εμφανίζεται στον χρόνο για όσο και δονία. Πώς δρομολογείται δηλαδή? Ανακοίνωσαν οι δύο πρωθυπουργοί ότι μέσα στο Μάιο θα συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή για τα εμπορικά σήματα και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να μην υπάρχει δηλαδή παραπληροφόρηση τα προϊόντα από ποια χώρα είναι, αν είναι από τη δική μας. Θα δικαιούνται να έχουν στις ετικέτες τους στο Μακεδονία? Προφανώς. Καταρχάς υπάρχουν και σήμερα δικαιούνται όσοι έχουν κατοχυρώσει τα σήματά τους. Αλλά αυτό δείχνει και κάτι. Δείχνει ότι αυτό που λέγαμε. Και πώς θα γίνει το διαχωρισμό? Όλο αυτό το χρόνο θα το βρει η Επιτροπή. Δεν είναι. Θα κάνουμε τις προτάσεις μας, οι Βόρειες Μακεδονίες και τις δικές σας. Αυτό που συζητούσαμε όλο αυτόν τον καιρό δεν είχε αναδειχθεί. Ότι 140 χώρες αναγνώριζαν τη Βόρεια Μακεδονία ως Μακεδονία και το πρόβλημα με τα σήματα υπήρχε σε όλο τον πλανήτη και οι μόνοι που δεν το ήξεραν ήμασταν εμείς. Δεσμεύτηκε ο ΖΑΕΦ ότι τώρα όπου πηγαίνει ένα προϊόν στο εξωτερικό θα υπάρχει απαραίτητος διευκρίνηση και δεν θα επαναληφθεί αυτό το οποίο έγινε στο Βερολίνο και δεσμεύτηκε ενώπιον του Πρωθυπουργού και θα λέει ότι είναι προϊόν από τη Βόρεια Μακεδονία. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μπορεί να το βρουν μπροστά μας στους επόμενους μήνες. Θα σας κάνω κι εγώ όμως μια ερώτηση που δεν με αφήσατε ναι, πριν. Θα μου κάνετε πρώτα να ρωτήσω αυτό, γιατί έχει να κάνει τα προϊόντα και ρωτάνε οι τηλεθεατές και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Αυτή η δέσμευση για τη Βόρεια Μακεδονία έχει ψηλά γράμματα, θέλω να πω, μπορεί να λέει με πιο μικρά γράμματα το Βόρεια και με πιο μεγάλη το Μακεδονία για να διατηρήσουν τον brand τους, αλλά και να συνεπείς και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ή πρέπει να υπάρχει η ίδια γραμματοσυρά, γιατί το όνομα της χώρας. Όχι, καθίστε. Τώρα έχουμε φτάσει. Ναι, θα είναι Arial Greek. Τι να σας πω τώρα, είναι απάντηση. Συγγνώμη. Τι να σας πω για τη γραμματοσυρά θα συζητήσουμε. Ναι, βέβαια, γιατί το όνομα της χώρας είναι ένα. Γι' αυτό ρωτάω. Okay. Αυτά τα θέματα έχουν μπει τέτοια λεπτομέρεια. Εγώ θεωρώ ότι αυτά θα τα συζητήσει η Επιτροπή για να δώσει μια αξιόπιστη λύση. Α, είναι θέματα. Αλλά κύριε Λασκαράτου, θέλω να μου πείτε την εικόνα σας. Να. Μια που περπατήσατε στους δρόμους της πρωτεύουσας γειτονικής χώρας. Είδατε μια χώρα ή ένα λαό που απειλεί την Ελλάδα? Είδατε μια φτωχή χώρα που δεν έχει προσανατολισμό? Είδατε μια χώρα που θέλει να γατζωθεί πάνω σε έναν αλυτρωτισμό μαζί και να γίνει ένα μουσουλμανικό τόξο όπως λέγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες? Καλά, τώρα δεν είναι σε μέρος του πληθυσμού. Όχι, και είδατε. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις στη γειτονική αυτό χώρα. Για όχι, άλλο ρωτάω. Γιατί ο πρόεδρος δεν ήθελε να την κυρώσει και τώρα έχει και προεδρικές εκλογές. Και ο κ. Μητσοτάκης, αν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα ήθελε να την κυρώσει.
Θα ήταν με τον κύριο Γεωργιάδη εκεί και όλη την ακροδεξιά παρέα. Συζητάμε για τις αντιδράσεις και στις δύο χώρες. Αυτό αν, λέω, δηλαδή, είδατε, δεν ξέρω αν η ερώτηση προς το πώς θα είναι, αν. Πόσοι μπίπτουν κάποιοι χώροι εναντίον της συμφωνίας. Εντάξει, τώρα και, και χθες, δίνοντας την ανταπόκριση στην Μάριον και στον Νίκο την 1η Απριλιά, και έχουν ένα έθιμο να μασχαρεύονται και να περιφέρονται στους δρόμους έτσι. Σαν αναπόκριση. Πολύ εχθρικό λαό. Επειδή αντιλαμβάνονται περισσότεροι να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, περισσότεροι μιλούν και τα ελληνικά. Περισσότεροι μιλούν ελληνικά. Εμείς την είχαμε πατήσει χρόνια πριν, άσχημα. Δεν σταμάτησε ένα ντόπισμα, σταμάτησε την ελληνική γλώσσα. Άρα σωστά είναι. Ακούσα όλη την ιστορία για να το σχολιάσετε. Και λέω: ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας. Λέω: ένας Αλέξανδρος μπορεί να είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας. Έλληνας. Θέλω να πω: οι δύο λαοί έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, επειδή με ρωτήσατε τι είδα. Τώρα τα υπόλοιπα που ρωτάτε είναι πολύ διαφορετικά. Μια μικρή πόλη είναι τα Σκόπια, έτσι. Φτωχή, δεν είναι κάτι τεράστιο. Το είδατε αυτό. Υπάρχει και μια φτωχή περιοχή. Όχι, ένα πληθυσμό 500.000 νομίζω είναι. Από τη μεριά της Αλβανίας είναι λίγο πιο φτωχές και πιο γραφικές οι γειτονιές. Και πιο γραφικές και έχει και πολύ ωραία καταστήματα και πολύ ωραία. Έτσι, είναι ένας λαός που έχει πολλά κοινά με εμάς. Ναι, ναι. Έτσι, πολλά κοινά έθιμα. Δεν νιώθω ότι είσαι εντελώς ξένο περιβάλλον. Δεν νιώθω ότι είσαι εντελώς ξένο περιβάλλον. Που είναι όλο το πλαίσιο, ο πολιτισμός του. Δεν νιώθω ότι είσαι ξένο περιβάλλον. Αυτό είναι μάλλον ο. Κύριε Σπιρτζή, να ρωτήσω κάτι. Να το επαναφέρω από το χρώμα της διπλανής χώρας στο πολιτικό. Επειδή είπατε πριν, σας είπε ο Κώστας, κάπου ανέφερε για το πολιτικό κόστος και αν αυτό αποτυπώνεται στα ποσοστά που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Εσείς είπατε ότι αυτό δεν το αποδέχεστε. Ενώ και ο Πρωθυπουργός μίλησε για πολιτικό κόστος και ότι πρέπει να δουλέψουμε στο να εξηγήσουμε και να δώσουμε αυτό έτσι. Είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Τις ανησυχίες των πολιτών επάνω. Πω, εγώ θεωρώ ότι το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος ή η εικόνα που παρουσιάζεται από όσους δεν επιθυμούν να σπάσουμε τέτοια ταμπού και τέτοιες πολιτικές που έχουν δυστυχώς στοιχήσει πάρα πολύ στη χώρα μας, πάρα πολύ, όλες αυτές τις δεκαετίες, και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα έχουμε πολύ μεγάλα πολιτικά ωφέλη. Θεωρώ ότι η συζήτηση, ήδη, αν θέλετε, οι πολιτικές, τα πολιτικά εγχειρήματα που γίνονται και στην Ευρώπη και στη χώρα μας αυτή την περίοδο, βάζουν πολύ βαθιά την διαχωριστική γραμμή μεταξύ της προόδου και της συντήρησης. Δηλαδή λέτε μακροπρόθεσμα όμως. Και μεσοπρόθεσμα. Και το αργότερο για τις εκλογές τις εθνικές είναι Οκτώβριος νομίζω. Όχι, δεν έχει παραπέρα. Δεν μιλάμε για τον Οκτώβριο. Πάμε τώρα σε αυτές τις εκλογές. Πάμε σε αυτές τις εκλογές. Θα κοστίσει στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, η συμφωνία του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι η συζήτηση που θα γίνει εν ώψη των ευρωεκλογών τον Μάιο. Και γι' αυτό και στις 6 Απρίλη, το Σάββατο δηλαδή, υπάρχει στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου μία εκδήλωση 6 ώρα με ομιλητή τον Πρωθυπουργό με αυτό το θέμα, την Προοδευτική Συμμαχία το Σάββατο, για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, ότι πλέον πρέπει να απομονωθεί ή να μπει βαθιά διαχωριστική γραμμή μεταξύ της προόδου και της συντήρησης. Πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν. Στην Ευρώπη η κατεύθυνση από την αριστερά, από το κόμμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και από τους Πράσινους, είναι αυτή η κατεύθυνση. Στη χώρα μας δυστυχώς κάποια κόμματα δεν το αντιλαμβάνονται. Είναι δικό τους πρόβλημα. Αλλά οι πολίτες το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά και το αντιλαμβάνονται και θα το αντιληφθούν ακόμη καλύτερα κάθε μέρα που θα περνάει. Και θα το αντιληφθούν ακόμη και οι πολίτες που άνοικαν ιστορικά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με ένα κομμάτι της ακροδεξιάς ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει και αποκαλύπτεται. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης δέχεται, αν θέλετε, τις έντονες έτσι, φωνές και δυσαρέσκειες του χώρου που κάλυπτε λίγες μέρες πριν σε σχέση με το θέμα της Μακεδονίας, όλοι θα αντιληφθούν στη χώρα μας ποια είναι η προοδευτική. Συσχετίζετε τη Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, συσχετίζω τη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί εκεί σε αυτό το περιστατικό αναφέρεστε. Με την κάλυψη, εκδηλώσεων που κάποιοι μπορεί να είναι χρυσαυγίτες, κάποιοι μπορεί να είναι ακροδεξοί που μετήχαν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είχαν όλο αυτό την αντίδραση σε σχέση και με κυβερνητικά στελέχη και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς αυτό δεν το δέχεστε.
Ήταν δηλαδή διαχωρισμένες οι οργανώσεις και οι εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται είναι όλοι ακροδεξιοί. Δεν ξέρω, θα ρωτήσετε τον κύριο. Και πόσο μάλλον χρυσαυγίτες. Θα ρωτήσετε αυτούς που αντέδρασαν στην εκδήλωση με τον κύριο Μητσοτάκη. Στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, λένε ότι ήταν χρυσαυγίτες η ομάδα αυτή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η κατηγορία που λένε ότι όταν μιλάνε για βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και υπουργούς. Εκεί ήταν πατριώτες. Όχι, ήταν πατριώτες αυτοί που βρίζαν την κυβέρνηση. Αυτοί που βρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη είναι χρυσαυγίτες. Αυτή είναι η δική σας. Όχι, εγώ το εντοπίζω. Έτσι, ως ένα σημείο που αξίζει σχολιασμό. Λέω λοιπόν ότι κάθε μέρα που θα περνάει θα συνειδητοποιούμε όλοι πού μας οδηγεί ο ακροδεξιός νεοφιλελευθερισμός, είτε στα εθνικά θέματα στη χώρα μας, είτε στα ευρύτερα κοινωνικά πολιτικά θέματα στην Ευρώπη. Είναι Απρίλιο, συγγνώμη. Έγινε συνάντηση του Κλιμάκη, το πολυμελές ελληνικό κυβερνητικό Κλιμάκιο, πήγε στα Σκόπια. Ναι. Πότε συνεννοηθήκατε να γίνει και το αντίστροφο, να έρθει δηλαδή ο Ζαναζάεφ με τους υπουργούς του ή με τους υπόλοιπους υπουργούς? Έχουν ανοιχτή πρόσκληση. Δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία? Όχι, όχι. Έχουν ανοιχτή πρόσκληση. Όμως για να σας δώσουμε μερικές ειδήσεις από τις συμφωνίες που δεν προλάβαμε να υπογράψουμε. Και πιστεύω ότι θα οριμάσουν, άρα μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να τις προχωρήσουμε. Είναι η ίδρυση της κοινής εταιρείας για να προχωρήσουμε το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι ότι θα συγκροτηθούν πολλές ομάδες εργασίας, ήδη κάποιες έχουν αρχίσει και συγκροτούνται, για να λύσουμε και να καταλήξουμε συμφωνία ή να μην έχουμε καθυστερήσει τη μεταφορά εμπορευμάτων στα σύνορά μας, είτε στις οδικές μεταφορές, είτε στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να έχουμε διμερή συμφωνία με τη Βόρειο Μακεδονία για να μην έχουμε καθυστέρηση στις μεταφορές μας. Τι καθυστέρηση δηλαδή, πόσο? Από διαδικασίες, από ελέγχους. Όχι, από τη χρονική εννοώ καθυστέρηση. Α, μεγάλη. Εξαρτάται. Δεν, παραδείγματος χάρη, μια σιδηροδρομική εταιρεία μπορεί να καθυστερούσε και 8 ώρες και 24 ώρες, εξαρτάται. Α, τέτοια δηλαδή, ναι. Αν δεν είναι ορισμένες διαδικασίες και ο τρόπος, αν θέλετε, που διεκπεραιώνονται οι έλεγχοι, προφανώς έχουμε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε να ιδρύσουμε ένα τελωνείο που θα είναι κοινό τελωνείο για τις δύο χώρες στα σύνορά μας και να λειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα Μοναστήρι. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Είδατε πόσο ελληνικό είναι το όνομα Μοναστήρι στην, σαν περιοχή, στη γείτονο χώρα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω μια ερώτηση όμως που αφορά το Υπουργείο σας και σε λίγο θα υπάρχει, σε λίγο μάλλον, ή τώρα θα υπάρξει μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο σας απ' έξω από πυρόπληκτους. Από το μάτι. Είναι με το εργατικό κέντρο Λαβρίου. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι ζητούν 100% αποζημίωση σε όλους τους πυρόπληκτους. Τα αιτήματά τους διαβάζω. Μια απάντηση θέλουμε για να του δώσουμε. Άμεσα άδειες οικοδόμησης, γιατί μιλούν για καθυστερήσεις οι άνθρωποι, και να μπορέσουμε να να συμπληρώσουμε κάποιο. Όχι, εμείς με τον υπολογιστή λοιπόν, εδώ. Δεν έχουμε ίντερνετ, Κώστα. Σας ενημερώνω. Και να γίνουν, να προσπεραστούν, να ξεπεραστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στη δασοπροστασία και στην πυρόσβεση. Στις περιοχές αυτές. Αυτό είναι μία. Θα τους βρείτε στο Υπουργείο τώρα που θα πάρει αυτό. Θα τους δω όποτε θέλουν τους ανθρώπους. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι όμως από τις συντονιστικές που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτή είναι μία άλλη έκφραση που σχετίζεται κυρίως με την εφημερίδα που βλέπουμε εδώ μπροστά. Ναι, βεβαίως θα τους δω. Να συμπληρώσω το ρεπορτάζ σας ότι ένα αίτημα είναι να αποκατασταθούν ανεξάρτητα το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Δηλαδή, αν έχουμε αυτά ένα σπίτι. Αυτά που σας διάβασα, δηλαδή, αποκατάσταση είναι ανεξάρτητο νομικού πλαισίου. Ναι, δηλαδή, αν ένα σπίτι, ας πούμε, που έχει προβλήματα, να μην υπάρχουν οι προβλέψεις που υπάρχουν γύρω από το χωροταξικό πρόβλημα της περιοχής, χωρίς να το εξετάσουμε αυτό, να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή. Αυτό έχει συνταγματικά θέματα. Προσπαθούμε και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και τα έχουμε λύσει. Το 100% ισχύει έτσι κι αλλιώς. Έτσι για τα κτίρια που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα
δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και να τους δούμε να τους ενημερώσουμε. Κύριε Σπιρτζή, να σας κάνω μια ερώτηση που ήταν στην επικαιρότητα και αφορά ένα μεγάλο νησί, την Κρήτη, γιατί κατεβήκατε κάτω με τις μεγάλες καταστροφές. Ναι. Πρώτον, για την αποκατάσταση των ζημιών, που έτσι όπως τα υπολόγιζε η περιφέρεια, δεν ξέρω αν όντως συμφωνήσατε ότι φτάνουν τα 100 εκατομμύρια σχεδόν. Ναι, αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια. Τα τεχνικά δελτία. Τα τεχνικά. Μπαίνει η τουριστική περίοδος. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή, έτσι όπως το είδαμε και εμείς από εδώ στα πλάνα και βγαίνουν τα ρεπορτάζ. Όλες αυτές οι γέφυρες, όλες αυτές οι, οι κατασκευές που πρέπει να ξαναγίνουν. Και επίσης για το ΒΟΑΚ, έτσι, για αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι μια καρμανιόλα και στοιχίζει τις ζωές σε πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Λοιπόν, θα δούμε και τα δύο. Στις καταστροφές έχουν δρομολογηθεί, έχουν κατέβει κλιμάκια του Υπουργείου που συνδράμουν και την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους που δεν είχαν τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχουν κατατεθεί τα τεχνικά δελτία και συμπληρώνονται. Ένα-ένα εγκρίνεται. Τα σημεία αποκατάστασης που θέλουν μια ιδιαίτερη τεχνική επάρκεια θα τα αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, όπως είναι τα σημεία των κατολιστήσεων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ευτυχώς σε πολλά από αυτά τα σημεία είχαμε προβλέψει να έχουν δημοπρατηθεί οι μελέτες, άρα να έχουμε όριμες μελέτες για να μπορούμε να μην κάνουμε απλά παρεμβάσεις αποκατάστασης, αλλά μόνιμες λύσεις στον υπάρχοντα οδικό άξονα. Να πούμε ότι δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε μερικές παρεμβάσεις που είναι έξω από αυτό που πρέπει να γίνεται. Δηλαδή είχαμε δύο γέφυρες που κατέρευσαν και την ιστορική γέφυρα που έζησε από το Βενιζέλο μέχρι τις μέρες μας και την γέφυρα στον Πλατανιά, οι οποίες κατέρευσαν από παρεμβάσεις που έκαναν συμπολίτες μας που ήταν πλήρως λαθεμένες. Ιδιώτες. Να με το πω δύο. Και ιδιώτες και ίσως και δημόσιες. Λοιπόν, και αυτό αναδεικνύει θέματα του πώς κάποιοι χειρίζονται το δημόσιο χώρο ή τις υποδομές. Αυτά είναι μια ζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Τώρα έχουν μπει πρόχειρα αυτές οι γέφυρες του στρατού που έβαλε ο στρατός. Ναι, με τι και χρονοδιάγραμμα όμως, γιατί αυτές τώρα δεν θα εξυπηρετήσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτές είναι μονής κυκλοφορίας, εντάξει, σε περιοχές που ενώνουν μεγάλα κομμάτια. Ακούστε, η μία γέφυρα στον Πλατανιά πιστεύω ότι η αποκατάσταση ήταν σχετικά σύντομη. Το Πάσχα θα αποκατασταθεί στις συνεννόησεις που είχαμε με την περιφέρεια. Θα μπει μία δεύτερη, μία γέφυρα για να μπορέσουν να μην κάνουν οι συμπολίτες μας εκεί που ήταν η παλιά γέφυρα του Βενιζέλου ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Και άρα το Πάσχα να υπάρχει η πρώτη σύνδεση. Έχουμε την Δευτέρα συνάντηση, μια μεγάλη συνάντηση υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Πολιτισμού για να αποκατασταθεί η ιστορική γέφυρα όπως τελειώνει και το γεφύρι της Πλάκας. Και θα προχωρήσουμε, συνεννοηθήκαμε και με το Δήμο, προκειμένου να βγει μια μελέτη, να γίνει μια μελέτη για μια σύγχρονη γέφυρα στην περιοχή για να τελειώνει. Ξέρετε κάτι, μας πιέζει πολύ ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε. Και αλλά ΒΟΑΚ, η Κρήτη θα αποκτήσει δρόμο. Γιατί Κρήτη, αυτός ο δρόμος είναι από το 70. Ακούστε, δεν είναι πλέον. Είναι ανέκδοτο για το νησί. Έχετε δίκιο, κύριε Μιχαλιδάκη. Όλη η Ελλάδα έχει αλλάξει τελείως το τοπίο του δρόμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναγνωρίζετε όλοι ότι έχουμε ανεβάσει πολύ τον πύχη στις υποδομές. Μιλάνε όλοι αυτά, για τους δρόμους. Αυτά που έχουμε κάνει τέσσερα χρόνια. Αλλά στο βόρειο δεν υπάρχει. Υπάρχει. Σε εξέλιξη υπάρχουν δύο διαγωνιστικές διαδικασίες. Μία που περιλαμβάνει την Κίσα Μοχανίων, τα Χανιά μέχρι το Χερσόνησο και μία από το Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Βγαίνει ένας διαγωνισμός προκειμένου να έχουμε μελέτη για όλο το δικό δίκτυο της Κρήτης μέχρι τη Σιτία και την Ιεράπετρα και τους κάθετες άξονες. Θεωρούμε, δίνουμε μία μάχη με το χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί μέσα στο καλοκαίρι, να υπάρχει ανάδοχος και επιτέλους μετά από 200 χρόνια η Κρήτη να αποκτήσει το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το συνολικό δίκτυο που έχει. Έχουμε φύγει πολύ εκτός χρόνου. 20 δευτερόλεπτα έχετε για την τελευταία. 20 δευτερόλεπτα και παρακαλώ τηρήστε το. Είναι πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή, μπλόκο του ΚΑΣ στην Κόσκο, αρνητική γνωμοδότηση για επενδυτικό σχέδιο 600 εκατομμυρίων. Θα κτίζονταν ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο. Είναι αρχαιολογικό χώρο. Διαμαρτύρεται Κόσκο. Κύριε Λεσκαρό, συγγνώμη. Και εσείς και το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, όταν έκανε την Κορίνθου Πατρών, βρήκε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα έχει άλλη μεταχείριση, θεωρείτε ότι πρέπει να έχει Κόσκο?
Αν το ΚΑΣ θεωρήσει και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες ότι εκεί υπάρχουν αρχαία, προφανώς θα χωροθετηθεί κάπου αλλού αυτό που θέλει να κάνει είτε το ελληνικό δημόσιο είτε ένας ιδιώτης. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.